Πάμε να δούμε λοιπόν από την αρχή τι θα χρειαστούμε για να κάνουμε εκμέκ κατά ύφη με σοκολάτα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα πακέτο φύλλο κατά ύφη, 500 ml κρέμα γάλακτος με 38% λιπαρά, 80 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 200 γραμμάρια φιστίκια υγιεινής, ανάλατα, 200 γραμμάρια αμύγδαλα, επίσης ανάλατα, 150 γραμμάρια βούτυρο. Τώρα για να φτιάξουμε την κρέμα σοκολάτας, πατισερή δηλαδή, την οποία θα προσθέσουμε σοκολάτα, 1 λίτρο γάλα πλήρες, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 6 κουταλιές της σούπας corn flour, τα οποία βγαίνουν περίπου στα 70 γραμμάρια, 1 λοβό βανίλιας ή 3 μικρές βανίλιες, 6 κρόκους αυγού, 400 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 50 γραμμάρια βούτυρο κρύο. Και για να φτιάξουμε το σιρόπι, για να σιροπιάσουμε το κατά ύφη, θα χρειαστούμε 2 φλιτζάνια ζάχαρη, 3 με 5 κουταλιές της σούπας μέλι, 1 φλούδα λεμονιού, το χυμό από ένα λεμόνι και 2 φλιτζάνια νερό. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Τέλειο, πολύ ωραία. Γιατί έχει κάμπος στις Παρασκευές. Λοιπόν, δεν σε ενοχλώ. Όχι, θα ξεκινήσω εγώ εδώ με το κατά ύφη. Λοιπόν, έχουμε πάρει εγώ θα το κάνω σε πιο μικρό ταψί. Οι ποσότητες που σας δίνω θα βγει ένα μεγάλο ταψί. Τώρα εγώ, για να κερδίσω λίγο χρόνο, θα το κάνω σε πιο μικρό. Λοιπόν. Τώρα, θέλετε να χτενίσετε το κατά ύφη, θέλετε να το ξύσετε. Κάντε το όπως εσείς θέλετε. Βεβαίως. Βεβαίως. Mm-hmm. Εδώ. Θα το απλώσετε με τα χεράκια σας. Τώρα να σας πω λίγο το εξής. Εγώ προσωπικά, είναι δική μου προσωπική, προσωπικό γούστο αυτό. Δεν αγαπώ πάρα πολύ το σιροπιαστό κατά ύφη. Κάποιοι το σιροπιάζουν περισσότερο. Αυτό είναι στη δική σας την κρίση και θα εξηγήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, βάζουμε από πάνω μπόλικο φιστίκι υγιεινής, το οποίο θα το έχετε περάσει στο μούλτι και θα το έχετε τρίψει. Και τριμμένο αμύγδαλο. Λοιπόν, εδώ. Έχω λιώσει τώρα το βούτυρο και θα το πάρω. Οπα. Και από πάνω θα ποτίσω στην ουσία το κατά ύφη μας. Εδώ. Αυτό θα το ψήσουμε τώρα σε προθερμασμένο φούρνο, πάνω και κάτω οι εστίες, στους 160 βαθμούς, για 30 λεπτά περίπου. Εδώ. Θα το πάρουμε σε προθερμασμένο φούρνο, πάνω κάτω η εστία, στους 160 βαθμούς, για 30 λεπτά. Θα το βγάλουμε λοιπόν από το φούρνο. Θα το αφήσουμε να κρυώσει και ταυτόχρονα θα έχουμε φτιάξει το σιρόπι μας. Λοιπόν, εδώ είναι οι 2 κούπες νερό, οι 2 κούπες ζάχαρη, το μέλι που έχω βάλει μέσα, η φλούδα από το λεμόνι και ο χυμός λεμονιού. Ήθιστε συνήθως να φτιάχνουμε το κατά ύφη, εκεί ο καθένας το κάνει διαφορετικά. Εγώ λοιπόν αφήνω να κρυώσει το κατά ύφη από το φούρνο και ρίχνω από πάνω καυτό το σιρόπι. Και ξαναλέω λοιπόν εδώ. Εδώ τώρα είναι θέμα γούστου. Εάν θέλετε να είναι αρκετά σιροπιαστό, θα βάλετε περισσότερο σιρόπι. Εάν το θέλετε πιο τραγανό, θα βάλετε λιγότερο. Θα το δείτε σε αυτό το σημείο. Εδώ. Μην το φοβάστε τώρα που φαίνεται έτσι πλημμυρισμένο. Θα αρχίσει τώρα σιγά σιγά να ρουφάει το κατά ύφη. Το αφήνουμε στην άκρη. Πάμε να φτιάξουμε τώρα τις κρέμες. Λοιπόν, εδώ έχω χτυπήσει τη σαντιγή, έχω χτυπήσει, συγγνώμη, την κρέμα γάλακτος με την άχνη τη ζάχαρη. Την έχω κάνει σφιχτή σαντιγή, με την οποία θα καλύψουμε από πάνω το γλυκό. Εδώ είναι η κρέμα πατισερή με τη σοκολάτα. Πάμε να τη φτιάξουμε λοιπόν, γιατί εδώ έχει λίγο μια διαδικασία. Πολύ ελαφριά είναι η κρέμα. Είναι ελαφριά? Ναι, ναι, ναι. Πολύ. Λοιπόν, και να πω ότι αυτή η κρέμα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σε πάρα πολλά γλυκά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εδώ καλά θα είναι να έχετε ένα μίξερ. Αν όχι το σταθερό, έστω και μίξερ χεριού. Θα μου βάλετε μέσα στον κάδο ή σε μια λεκανίτσα, θα βάλετε μέσα τα 50 γραμμάρια ζάχαρη και τους 6 κρόκους αυγού. Και θα τα χτυπήσετε τόση ώρα μέχρι να αφρατέψουν. Φαίνεται εδώ.
φαίνεται κιόλας. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Θέλει περίπου 7 με 8 λεπτά σε δυνατή ταχύτητα. Όταν θα αφρατέψει το αυγό με τη ζάχαρη, θα προσθέσουμε μέσα το corn flour. Σας είπα 6 κουταλιές της σούπας και εγώ επειδή το ζύγισα κιόλας για να σας δώσω ακριβώς τα γραμμάρια, είναι περίπου στα 70 γραμμάρια. Ωραία. Εδώ τώρα θα τα χτυπήσετε να ενσωματωθεί το corn flour στα υπόλοιπα υλικά και ταυτόχρονα θα μου έχετε βάλει το γάλα μαζί με την βανίλια, εάν δεν έχετε λοβό βανίλιας, που ιδανικά θα ήταν ο λοβός. Εάν δεν έχετε... Σκόνη. Σκόνη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Ίσα-ίσα θα αρωματίσετε το γάλα μας. Ωραία. Λοιπόν, θα το ανακατέψετε λίγο με το σύρμα. Και τώρα ζεστό όπως είναι το γάλα εδώ, συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να έρθω από εδώ εγώ τώρα, θα αρχίσετε σταδιακά με μία κουτάλα να μου βάζετε μέσα στο μείγμα με τα αυγά για να πάρουν θερμοκρασία και να μην ψηθούν μετά που θα τα ρίξουμε στην κατσαρόλα. Εδώ. Τη μισή ποσότητα. Φτάνει. Αυτό δεν χρειάζεται παραπάνω. Εδώ. Mm-hmm. Αυτό τώρα θα γίνει κρέμα πατισερή. Την πάρω από εδώ. Να σου πω, δεν το χτύπησες πάρα πολύ, ουσιαστικά το ανακάτεψες. Στην ουσία χτυπάς στην αρχή τη ζάχαρη με το... Ωραία. Τώρα θα τα ρίξω όλα εδώ μέσα. Εδώ. Και θα το βάλουμε πάνω στην εστία να αρχίσει να πίζει το κρέμα. Εάν η εστία πηγαίνει μέχρι το 9, εσείς καλά θα είναι να έχετε την εστία στο 6, το πολύ στο 7. Γιατί το λέω αυτό. Για να μην αρχίσει και κολλάει από κάτω το γάλα και καεί η κρέμα. Εδώ θα σας πάρει αυτή η διαδικασία περίπου στο 5 λεπτό. Μέχρι να αρχίσει να πίζει. Θέλει ανακάτεμα καλό. Εδώ θα δώσουμε... θα δώσω λίγο χρόνο εγώ εδώ τώρα. Μέχρι... Θα μπορούσες κάλλιστα εδώ να με βοηθήσεις, άμα θέλεις. Να τώρα βγήκες που δεν έχω πολύ δύναμη. Άστο, δεν πειράζει. Και θα κάνω ταυτόχρονα, θα φτιάξω όλο και το όλο το χρόνο με έχεις power. Δεν πειράζει. Θα το κάνω εγώ. Ωραία. Ναι. Το ανακατεύουμε. Το ανακατεύουμε, λοιπόν, για να αρχίσει να πίζει η κρέμα μας. Ωραία. Μόλις πήξει... Είναι θέμα χρόνου. Πραγματικά στο πεντάλεπτο θα δείτε ότι θα αρχίσει Ωραία. Να πίζει. Και προχωράμε. Μόλις πήξει λοιπόν, θα την κατεβάσουμε από την εστία. Θα προσθέσουμε μέσα τα 50 γραμμάρια βούτυρο. Θα το ανακατέψουμε να λιώσει και εκεί θα ενσωματώσουμε την κουβερτούρα τα 400 γραμμάρια, τα οποία τα έχουμε βάλει σε μπεν μαρί για να λιώσει. Τέλεια. Έλα, πολύ ωραία. Εδώ. Wow. Αν δεν θέλετε να βάλετε την κουβερτούρα, πολύ απλά την κρέμα πατισερή όπως είναι. Εγώ θεώρησα πως είναι ωραίο και κάτι διαφορετικό. Εδώ φαίνεται τώρα υγρό, το ξαναλέω. Θα πρέπει πρώτα να περιμένετε να πήξει η κρέμα μας για να προσθέσετε το κρύο το βούτυρο και στο τέλος την σοκολάτα μέσα. Μόλις είναι έτοιμη η κρέμα, θα είναι περίπου έτσι. Θα τη σκεπάσετε με μία μεμβράνη κουζίνας, mm-hmm. να εφάπτει πάνω να εφαρμόζει πάνω στην κρέμα για να μην δημιουργηθεί κρούστα και θα τη βάλετε στο ψυγείο για 2-3 ώρες να κρυώσει. Εδώ τώρα είναι η έτοιμη. Πάμε να το στήσουμε τώρα το γλυκό. Θα πάρω... Έχουμε αφήσει τώρα το κανταΐφι με το σιρόπι να κρυώσει λίγο. Βάζουμε τη σοκολάτα. Ναι. Την απλώνουμε. Και από πάνω. Από πάνω θα βάλουμε τη σαντιγί. Την οποία την έχουμε χτυπήσει με άχνη ζάχαρη, βεβαίως. Θα απλώσουμε και από πάνω λίγα τριμμένα καρύδια και αμύγδαλα mm-hmm. και φιστί και γίνεις και είναι έτοιμο το φαγητό. Το φαγητό, συγγνώμη, το γλυκό. Το ξαναβάζεις στο ψυγείο. Θα το βάλουμε στο ψυγείο για να σφίξει λίγο. Τέλεια. Εδώ, να το. Καλά, είσαι φανταστική. Θα το απλώσουμε λίγο, όμορφα και ωραία, με λίγη υπομονή. Και θα το σερβίρουμε με πολύ αγάπη. Καταπληκτική, Πεντανόστομη. Είσαι φανταστική. Σε ευχαριστώ για το γλυκό σήμερα. Εγώ ευχαριστώ.